Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Καλώς ήρθατε. Και σήμερα θα μιλήσουμε για αγαπημένα και μερικά όχι και τόσο αγαπημένα, faves and fails, για τον μήνα Απρίλιο. Απολογούμε για την απουσία μου. Έχουν συμβεί όμως, παιδιά, ένα σωρό πράγματα. Για καλό έχουν συμβεί και θα συμβούν κι άλλα μέσα στο Μάιο. Έχω προγραμματισμένη και μια μικροεπέμβαση, η οποία δεν είναι για κάτι ενισχυτικό, αλλά πρέπει να γίνει. Οπότε όλα αυτά συν μια μίνι μετακόμιση που έκανα είναι αρκετά για να ταράξουν το καθημερινό σου πρόγραμμα και γι' αυτό και δεν με βλέπετε πολύ συχνά. Το δεύτερο μέρος, να σας πω, από το βίντεο του Declutter έχει γυριστεί, δεν έχει όμως μονταριστεί, που σημαίνει ότι θα ανέβει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα μιλήσουμε για αγαπημένα προϊόντα, όπως σας είπα, τα έχω εδώ στο κουτάκι μπροστά μου, έχω και μερικά fails, δεν θέλω να μιλάω άσχημα για προϊόντα, αλλά τι να κάνεις, δεν μπορεί να σου ταιριάξουν κιόλα. Και θα ξεκινήσω από το πιο αγαπημένο μου προϊόν ίσως αυτού του μήνα, που είναι ένα setting spray. Δεν το περίμενα καθόλου ότι θα μου αρέσει το συγκεκριμένο προϊόν, γι' αυτό και πήρα τη μικρή συσκευασία. Είναι το Milk Hydro Grip Set and Refresh Spray. Βλέπετε, έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστο, αλλά είναι αρκετό για να καταλάβω ότι αυτό το setting spray σίγουρα θα ξαναγοραστεί. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι αντιφασικό αρχικά, το κουνάς, δεν έχει καθόλου αλκοόλ και σταθεροποιεί τέλεια το μακιγιάζ, σε σημείο που το τέσταρα και με μάσκα, παιδιά, και δεν έφυγε σχεδόν τίποτα. Μιλάμε ότι είναι από τα πιο ωραία προϊόντα. Το ότι είναι αντιφασικό εμένα με ανησυχούσε ως λιπαρή. Λέω, Παναγία μου, θα έχει λάδι, θα έχει λιπαρότητα. Το φοράω και σήμερα και δίνει ένα έτσι πιο blurring effect στο μακιγιάζ, στο τελείωμα του μακιγιάζ, και φυσικά αυξάνει και τη διάρκεια του, ζωντανεύοντας και την επιδερμίδα αρκετά, η οποία από τις πούδρες έχει γίνει πιο matte, χλωμή, βαρετή, κουρασμένη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό το setting spray είναι το πρώτο μου αγαπημένο. Ένα primer επίσης, το οποίο σας έχω αναφέρει στο παρελθόν, θέλω να σας δείξω, είναι το MAC Prep and Prime Skin Refined Zone. Δεν μιλάει πολλοί κόσμος γι' αυτό και δεν ξέρω γιατί. Είναι ένα primer το οποίο δεν το χρησιμοποιείς όλο το πρόσωπο, το χρησιμοποιείς στοχευμένα. Εγώ συγκεκριμένα σε αυτή την περιοχή εδώ και στο πηγούνι δηλαδή, όπου έχω πιο εμφανής πόρους, ματάρει αμέσως την περιοχή, θολώνει τους πόρους και έχει και σαλικυλικό οξύ, το οποίο βοηθάει να καθαρίσει η επιδερμίδα σε εκείνο το σημείο κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε και να εξαφανιστούν και όποια τυχόν σπυράκια που ίσως να έχετε. Εξαιρετικό primer, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε σε foundation. Έχω ενθουσιαστεί με το Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. Αυτό το είδα στο Λονδίνο. Το δοκίμασα στο χέρι μου, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που απλώθηκε με τα δάχτυλα και αυτός είναι και ο αγαπημένος μου τρόπος να το εφαρμόζω στο πρόσωπό μου με τα δάχτυλα. Δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα, δεν έχει full κάλυψη, δεν θα σας δώσει ποτέ full κάλυψη, θα σας δώσει όμως μια καλή μέτρια κάλυψη και ό,τι άλλο σπυράκι έχετε μπορείτε να το καλύψετε με concealer. Το έχω στην απόχρωση 6 neutral, είναι ένα προϊόν πολύ λαμπερό, δίνει ένα πολύ ωραίο τελείωμα, το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου. Δεν είναι ποτέ βαρύ και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα. Πραγματικά Beautiful Skin Foundation είναι το δέρμα σας, αλλά καλύτερο. Συνεχίζω με δύο προϊόντα από Makeup by Mario, μια εταιρεία που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μπορείτε να παραγγείλετε όμως είτε απευθείας από το site του χωρίς να πληρώσετε τίποτα έξτρα, είτε από το Cult Beauty όπου μπορεί να πετύχετε και κάποια έκπτωση. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ το μολύβι, το οποίο είναι μολύβι ματιών, sold out αυτή τη στιγμή στο site του, από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν το έχει το Cult Beauty. Είναι στην απόχρωση The Perfect Brown και πραγματικά είναι το τέλειο καφέ. Το μόνο παράπονο που έχω είναι ότι από την άλλη πλευρά αυτό το πινελάκι που έχει για να σβήνει στο μολύβι έχει ξεκολλήσει, αλλά εντάξει, λεπτομέρειες. Το μολύβι δε είναι το αγαπημένο μου τον τελευταίο καιρό. Δεν ερεθίζει καθόλου τα μάτια, δεν τρέχει, δουλεύεται εκείνη τη στιγμή και είναι πάρα πολύ σταθερό και ωραία απόχρωση επίσης. Οπότε είναι σίγουρα ένα προϊόν που εγώ θα ξαναγοράσω προσωπικά. Η παλέτα τώρα των ματιών που επέλεξα είναι η Rosy Glam. Είναι από τα Glam Quads. Επίσης τη φοράω στα μάτια μου σήμερα. Αποχρώσεις, ξέρετε, από αυτές που εμένα μου αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ. Και αυτά που βλέπετε τα χρώματα δεν είναι αυτά που βλέπετε.
Θα τα σφατσάρω όλα στο χέρι μου. Εκτός δηλαδή από αυτό εδώ το πιο άσημο καφέ μπέζ, τα υπόλοιπα είναι duochrome, παιδιά. Κάνουν μια φοβερή παραλλαγή. Δηλαδή βλέπεις αυτό, λες, α, ροζ. Αυτό, μοβ. Και αυτό είναι καφέ. Περιμένετε. Θα κάνω focus στο χέρι μου, γιατί θέλω πραγματικά να δείτε τις αποχρώσεις. Για μένα η μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι το καφέ, το οποίο πρέπει να έχει και κάτι από μπλε μέσα για να συνδυάζεται και με το μοβ, κάτι από μοβ. Δεν ξέρω πώς έχει καταφέρει και έχει κάνει, παιδιά, τέτοιες αποχρώσεις που μόνο κολακεύουν τα μάτια και έχουν τρελή απόδοση. Αυτό είναι ένα πέρασμα σε όλες. Και θέλω να σας δείξω τώρα, δίπλα σε αυτό το μοβ που δεν είναι ακριβώς μοβ, δύο πραγματικά μοβ από την MAC, τα οποία είναι αυτό που βλέπεις. Θα τα σφατσάρω και αυτά, είναι πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Αυτή λέγεται Dark Room, αυτή λέγεται Stars and Rockets. Και θα τα βάλω δίπλα στο μοβ, παιδιά, για να δείτε ακριβώς τη διαφορά και να αποφασίσετε ανάλογα με το τι εσείς θέλετε να έχετε στη συλλογή σας. Λοιπόν, θα βάλω το ένα από τη μια και το άλλο από την άλλη. Και αυτά έχουν τη λάμψη τους, έτσι. Αλλά είναι τελείως διαφορετικοί. Δηλαδή, δείτε εδώ, το μοβ αυτό το πιο σκούρο είναι μοβ και όσο το απλώνεις γίνεται πιο απαλό και δουλεύεται επίσης τέλεια. Αυτό είναι πιο το χρώμα της λεβάντας, να πω, το πιο παστέλ ιριδίζον μοβ, θα πω. Καμία σχέση με αυτό τώρα, το βλέπετε τη διαφορά. Οπότε όσο κι αν τίνω να πηγαίνω προς παρόμοιες αποχρώσεις, τελικά δεν είναι ίδιες. Πάντως, οι παλέτες από Makeup by Mario αξίζουν πολύ και αυτές οι μονεσκιές από MAC αξίζουν πάρα πολύ και θα τις φορέσω ιδιαίτερα τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι. Ένα highlighter για το οποίο επίσης δεν μιλάει πολύς κόσμος και θέλω να σας μιλήσω γι' αυτό και ελπίζω ότι είναι ακόμα διαθέσιμο, γιατί ήταν σε limited edition συλλογή από τη Laura Mercier, είναι η highlighting powder στην απόχρωση Rose Glow. Θα τη σφατσάρω σε αυτό το χέρι. Δεν έχω βάλει σήμερα highlighter. Μήπως να βάλω λίγο για να το δείτε και στο πρόσωπο όπως είναι. Θα βάλω, μισό λεπτό. Θα βάλω λίγο με το δάχτυλό μου, γιατί δεν έχω το κατάλληλο πινέλο εδώ πέρα. Αλλά για να δείτε ότι και μπλεντάρεται και δίνει ωραία γυαλάδα και δεν φαίνεται περίεργο, ακόμη και αν θέλετε να προσθέσετε από πάνω από τις πούδρες που έχετε ήδη βάλει, έχοντας ολοκληρώσει το μακιγιάζ σας. Δείτε εδώ τι ονειρεμένη λάμψη. Πάρα πολύ ωραίο, σχεδόν υγρό, καθόλου μεταλλικό. Αυτό είναι το highlighter από τη Laura Mercier, λοιπόν, και πάμε στην MAC, η οποία κυκλοφόρησε νέα μάσκαρα. Θα μιλήσουμε για τρεις μάσκαρα σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η MAC Stack, είναι αυτή που φοράω και σήμερα στα μάτια μου και είναι η μάσκαρα για την οποία είχα ακούσει τα καλύτερα. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο να πιστείς ότι μετά από 5 στρώσεις το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο. Σήμερα έχω κάνει 5 στρώσεις. Νομίζω ότι οι βλεφαρίδες μου δεν ήταν ποτέ πιο μακριές, αλλά και ταυτόχρονα με τέλειο διαχωρισμό και πολύ ωραίο όγκο, πράγμα που είναι δύσκολο να το πετύχεις. Αυτή η μάσκαρα λοιπόν δεν κομπιάζει, μου αρέσει πάρα πολύ, θα σας δείξω και το πινελάκι της, πώς το λένε, το applicator τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ. Και νομίζω ότι θα τη βολευτείτε πάρα πολύ, ακόμα και αν έχετε ολόησιες και πάρα πολύ λεπτές βλεφαρίδες, που σε αυτή την περίπτωση δεν συστήνω ποτέ βαριές μάσκαρα. Λοιπόν, έχω άλλες δύο, όπως σας είπα, για τις οποίες θέλω να σας μιλήσω. Αυτή που έχω φορέσει περισσότερο τους τελευταίους μήνες είναι αυτή εδώ από Rare Beauty, η κλασική μάσκαρα, νομίζω μία έχουν κιόλας, στη μαύρη απόχρωση. Το βουρτζάκι μπορεί να φαίνεται πολύ κλασικό και συνηθισμένο, δίνει, παιδιά, όμως τέτοιο ωραίο διαχωρισμό και μάκρος στις βλεφαρίδες και όγκο, δηλαδή είναι ένα όνειρο αυτή η μάσκαρα. Επίσης χτίζεται και νομίζω ότι θα την ευχαριστηθείτε επίσης πάρα πολύ. Πολύ μάκρος δίνει η MAC Stack από αυτήν εδώ, είναι ίσως πιο καθημερινή, αλλά εγώ τη φοράω πρωί βράδυ, έτσι, γιατί ξέρετε δεν είμαι φαν και των ψεύτικων βλεφαρίδων και του πολύ έντονου αποτελέσματος. Λοιπόν, μία άλλη μάσκαρα που ήθελα πολύ να δοκιμάσω εδώ και καιρό είναι η Pro Lash Lift μάσκαρα από Swede. Λοιπόν, η Swede είναι μία εταιρεία που είναι διάσημη για τις ψεύτικες βλεφαρίδες της, οπότε ήθελα να δοκιμάσω πολύ αυτή εδώ, που έχει αυτό το applicator που είναι, παιδιά, εξαιρετικά περίεργο. Στην αρχή δεν με βόλευε, νομίζω ότι θα βγάλω το μάτι μου. Μετά όμως που το συνήθισα, βρίσκω ότι κάνει πολύ ωραίο διαχωρισμό. Νιώθεις λίγο άβολα όταν έρχεσαι στη ρίζα, γιατί εγώ έχω συνηθίσει να ξεκινάω από τη ρίζα και να προχωράω.
Ακόμα τη συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι αξίζει να μπει στα favorites, ειδικά για εσάς που δεν θέλετε βαρύ αποτέλεσμα. Δίνει πάρα πολύ ωραίο διαχωρισμό και μάκρος. Και είναι μια μάσκαρα που θα την ευχαριστηθώ, θα τη χρησιμοποιήσω πολύ, θα τη δούμε και σε βίντεο. Πείτε μου ποια από αυτά τα προϊόντα θέλετε να δείτε σε make-up tutorial, να τα δείτε εν δράση δηλαδή. Πάμε να μιλήσουμε για μερικά fails και μιας και είμαστε στην κατηγορία μάσκαρα, να μιλήσουμε για αυτήν εδώ. Είναι η μάσκαρα από Anastasia Beverly Hills, είναι πολύ ωραία συσκευασία, βαριά, λες, αχ τι ωραίο, έτσι ακριβό προϊόν έχω αγοράσει. Δεν είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, να σας πω την αλήθεια, έχει αυτό το βουρτσάκι εντωμεταξύ το οποίο είναι το κλασικό, το τρίχινο, το που δεν με βολεύει καθόλου, που νομίζω ότι μαζεύει χνούδια πάνω, κάπως περίεργο. Αλλά εκτός από αυτό, εμένα μου τρέχει, μου τζουρώνεται, είναι ένα δράμα. Γιατί, Αναστάσια, γιατί μας το κάνεις αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα προϊόν από Huda Beauty, διπλό. Από τη μία έχει μολύβι, το οποίο τρέχει και μου τζουρώνεται σαν τρελό στα δικά μου τα μάτια. Από την άλλη έχει eyeliner, το οποίο έχει το πιο άβολο πινελάκι ever. Η μύτη του δεν είναι καν μύτη, είναι χοντρή. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνω τη γραμμή. Και είναι ένα τεράστιο fail και αυτό για μένα. Θα πω και κάποια καλά πράγματα για την Anastasia. Μην νομίζετε ότι θα πω μόνο κακά. Θα πω ότι αυτό το eyeliner από Anastasia Beverly Hills, το liquid liner, το mauve, που νομίζω ότι είναι και καινούριο προϊόν, είναι ένα όνειρο. Λοιπόν, είναι σε αυτή τη μορφή, δεν είναι σαν τα στυλό που έχω συνηθίσει εγώ συνήθως. Που έχω συνηθίσει να χρησιμοποιώ. Αλλά δείτε εδώ, δείτε μαύρο, δείτε μαύρο, δείτε ακρίβεια. Τώρα προσπαθώ να κάνω όσο πιο λεπτή γραμμή μπορώ για να σας δείξω. Παιδιά, είναι ένα όνειρο, με έχει βολέψει πάρα πολύ και το προτείνω, δεν τρέχει, δεν πάει πουθενά, στεγνώνει, είναι super, super duper. Το δεύτερο προϊόν από Anastasia που αγάπησα, λάτρεψα, δεν ζω χωρίς αυτό, το φοράω και σήμερα στα φρύδια μου, είναι το Brow Freeze. Το Brow Freeze λοιπόν είναι σαν ένα gel το οποίο σταθεροποιεί τα φρύδια ακριβώς εκεί που τα θέλουμε. Τα κρατάει στη θέση τους, δεν κουνιούνται, δεν πάνε πουθενά, δεν αφήνει σημαδάκια εντωμεταξύ, δεν φαίνεται ότι κάτι έχεις βάλει. Και πραγματικά είναι ένα όνειρο και έχει και τεράστια ποσότητα, δηλαδή είναι πολύ value for money προϊόν θεωρώ. Αυτό που δεν με βόλεψε καθόλου, καθόλου όμως, και αφήνει άσπρα σημαδάκια όταν στεγνώνει και δεν κρατάει και πολύ τα φρύδια στη θέση του και πάρα πολύ στενοχωρήθηκα, είναι το The Brow Glue από την NYX. Είναι αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο έχει το βουρτσάκι του. Νομίζεις ότι θα είναι πάρα πολύ εύχριστο και χαιρόμουν γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικό, οπότε έλεγα ok, βρήκαμε dupe για το Brow Freeze, αλλά παιδιά δυστυχώς καμία σχέση. Άλλο ένα προϊόν για τα φρύδια που μου άρεσε πολύ είναι το μολύβι της Anastasia, το Brow Pen, στην απόχρωση Medium Brown. Παιδιά, αυτό γράφει υπέροχα, ονειρεμένα. Έχω ζωγραφίσει τα φρύδια μου μόνο με αυτό σήμερα. Είναι αυτό που θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ και σίγουρα θα το ξαναγοράσω. Δείτε εδώ, θα προσπαθήσω να κάνω πολύ λεπτή γραμμούλα να σας δείξω. Δείτε πώς το ακούμπησα ίσα ίσα και έγραψα κατευθείαν. Είναι όνειρο. Δύο ακόμα προϊόντα έχω για να ολοκληρώσουμε το σημερινό βίντεο και έχουν να κάνουν με τα χείλη. Λοιπόν, τα φοράω και τα δύο στα χείλη μου. Το πρώτο είναι αυτό το μολύβι από Kiko Milano, το Everlasting Color Precision Lip Liner. Έχει ένα βουρτσάκι από σιλικόνη στη μία πλευρά για να απλώνετε το χρώμα στα χείλη σας. Έχει ξύστρα μίνι για να ξύνετε, αν θέλετε, το μηχανικό μολύβι που υπάρχει από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν το ξύνω ποτέ. Μου αρκεί όπως είναι και με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Και το τελευταίο προϊόν για το οποίο θέλω να σας μιλήσω είναι αυτό το εκπληκτικό κραγιόν που θα αρχίσω να φοράω από εδώ και πέρα. Δεν μου κάνει καθόλου χειμερινό. Είναι έτσι λίγο πιο κόραλο κόκκινο. Είναι από την εταιρεία Byredo, η οποία είναι γνωστή για τα αρώματά της, έβγαλε όμως τώρα και μακιγιάζ. Και η απόχρωση λέγεται Subtropical. Δείτε εδώ χρωματάρα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο χρώμα. Επίσης έχω να σας πω ότι έχει πάρα πολύ ωραία γεύση και το φοράς στα χείλη σου και το ξεχνάς ότι το φοράς. Δηλαδή εγώ έχω βαφτεί εδώ και αρκετή ώρα και έκανα αυτό το πράγμα, έπινα καφέ. Δεν ήταν εξίτηλο γιατί είναι πολύ ενυδατικό. Δεν φεύγει όμως και εύκολα και έχει τέλεια γεύση. Και όσο το χτίζεις, τόσο περισσότερο
γίνεται και πιο έντονο. Υπέροχο κραγιόν, πραγματικά αξίζει και αυτό τα χρήματά σας. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring, και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο. Να προσέχετε, να περνάτε υπέροχα. Bye bye. Και να εγγραφείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Φιλιά!